ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παραταχθεί σήμερα με αρκετά προβλήματα, ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά του, αφού λείπουν ο τραυματίας Κωνσταντινίδης και ο τιμωρημένος Χαραλάμπους. Λείπει και ο αρχηγός, ο Ζαγοράκης. Από την άλλη πλευρά, η Λάρισα έχει πολλές επιστροφές στο σημερινό παιχνίδι σε σχέση με αυτό της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στον Πανιόνιο. Ο Βενετίδης, ο Φωτάκης, ο Φέρστερ, ο Καλατζής και ο Βενέτης είναι από τους παίκτες που επιστρέφει το παιχνίδι. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παρατάχθηκε με Φερνάντες, Αραμπατζή, Γεωργιάδη, Ίντιο, Μπαρκαουάν, Ηλιάδη, Μελίση, Μπαλάφα, Βαγγελή, Τόργελε και Μίετσελ. Ενώ η Λάρισα με Κοτσόλη, Βενετίδη, Ταμπίζα, Φωτάκη, Φέρστερ, Καλατζή, Βενέτη, Μπασιλά, Αλονεύτη, Διγκόζη και Κόσλε. Η διαιτητής του αγώνα, ο Σκουφίτσας από τον σύνδεσμο της Αθήνας, με βοηθούς τον Ιωσιφόγλου και τον Νικολακόπουλο, αμφότεροι από το σύνδεσμο της Αθήνας, όπως και ο τέταρτος, ο Παπασταμάτης. Με λύσεις για τον Μπαρκαουάν και αυτός στον Αραμπατζή, ποιος κερδίζει το φάουλ από τον Αλονεύτη. Εδώ ο Γιώργος Παράσχος. Με λύσεις Ίντιο. Ξανά ο Μελίσης και πίσω στον Φερνάντες, καθώς πιέζουν οι παίκτες της Λάρισας. Με λύσεις σε μια προστινή παλιά προς τον Τόργελε. Έκοψε ο Νταμπίζας. Από το λάθος η μπάλα πηγαίνει στον Μίετσελ. Ηλιάδης πιέζεται, δίνει για τον Ίντιο. Αυτός ξανά στον Ηλιάδη. Κερδίζει το φάουλ από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Βενέτη. Εδώ ο Γιώργος Δόνης, ο προπονητής της Λάρισας. Ποιος είχε πολύ περισσότερες επιλογές για να αποφασίσει ποια θα είναι η ενδεκάδα της ομάδας του στο σημερινό παιχνίδι. Ο Γεωργιάδης εκτέλεσε το φάουλ. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0. Ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Σάντορ Τόργελε. Εκτός και αν έχει βρει η μπάλα σε κεφάλι παίκτη της Λάρισας, θα το ξαναδούμε στο replay. Βλέπετε τον κόσμο που πανηγυρίζει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Για να δούμε εδώ. Ο Γεωργιάδης, η μπάλα στο κεφάλι του Κόσλεϊ νομίζω. Ναι, άρα έχουμε αυτό το γκολ. Δεν είναι σκόρερ ο Τόργελε, όπως σε πρώτο χρόνο σας είπα. Με το αυτογκόλ του Κόσλεϊ, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο λεπτό προηγείται 1-0 της Λάρισας. Ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Γιώργου Παράσκου. Με το καλημέρα στο παιχνίδι παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Πολύ δυνατή η παλιά για τον Αλονεύτη, out. Εδώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ποιος παρά το γρήγορο γκολ της ομάδας του δίνει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Τι ακριβώς του ζητάει, Κωστή Μπότσαρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Πρωτίστως να σας μεταφέρουμε την αντίδραση των δύο πάγκων από αυτή την εξέλιξη. Χαμόγελα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, καθώς υπήρξε γενικότερα η εντύπωση ότι ο Τόργελε σημείωσε τον γκολ και αυτό ήταν κάτι που ικανοποιούσε τους συμπαίκτες του. Μάλιστα, ο Γκονζάλες μπήκε μέσα στο γήπεδο για να προσπαθήσει να φτάσει τον Τόργελε και να τον συγχαρεί. Ενώ στην αντίπερα όχθηκε, σε ό,τι αφορά τον Γιώργο Δόνη, μια απορριμμένη έκφραση και ένα νεύμα του κεφαλιού του προς τους συνεργάτες του ήταν αυτό το οποίο έκανε αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ. Ο κύριος Παράσχος ζητάει οι παίκτες του να έχουν μπάλα, να κρατήσουν μπάλα, να μην χαλαρώσουν. Αυτό το οποίο είδατε εσείς λίγο νωρίτερα ήταν κάποιες οδηγίες στον Ηλιάδη να ανέβει περισσότερα από αριστερά και να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία με τον Ίντιο στην πρώτη φορά που αγωνίζεται ο Βραζιλιάνος σε αυτή τη θέση. Φάουλ τώρα του Τόργελε. Κάτος εδώ. Μας έδωσε την εντύπωση ότι αυτός σκόραρε για τον ΠΑΟΚ, αλλά γρήγορα καταλάβαμε όλοι με τη βοήθεια και του πρώτου replay που μας έδωσε ο σκηνοθέτης μας ότι πρόκειται για ένα αυτό γκολ του Κόσλεϊ. Πάσα τώρα για τον Τόργελε, πρόλαβε, έκοψε εκεί η άμυνα της Λάρισα στο σουτ τελικά από τον Γεωργιάδη δίπλα από την εστία του Κοτσόλη, out. Και ξαναβλέπετε το αυτογκόλ του Κόσλεϊ. Εδώ επιθετικός είναι, ως επιθετικός λειτουργήσε, αλλά σε λάθος φάση, σε λάθος εστία.
Ίντιο. Το μακρύνει. Ο Μίετσελ προσπάθησε να δώσει για τον Ηλιάδη. Το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ, καθώς βγήκε η μπάλα από τα πόδια του Φωτάκη. Το εκτέλεσε ο Ίντιο, έκοψε ο Νταμπίζας. Φάουλ του Ηλιάδη στον Φωτάκη. Βασιλά. Δίνει για τον Βενέτη. Κερδίζει εκεί τη μονομαχία ο Μπαρκαουάν. Το πλάγιο out όμως είναι για την Λάρισα. Καλατζής. Αλλαγή δίνει ο Σκουφίτσας. Φέρστερ. Βασιλά. Απέφυγε τον Τόργκελε. Έδωσε για τον Βενέτη. Αυτός προσπάθησε να μεταφέρει την μπάλα στον Αλονεύτη. Πλάγιο out για τη Λάρισα. Στο 7ο λεπτό είμαστε από το δεύτερο. ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με το αυτό γκολ του Κόσλεϊ. Αλονεύτης γυρίζει, κόβει ο Μελίσης και ο Μπαλάφας διώχνει μακριά. Βασιλά. Νταμπίζας. Ο Φωτάκης πίσω στον Φέρστερ. Κυνηγάει ο Τόργκελε. Ο Τσόλης. Καλατζής. Υπάρχει φάουλ από τον Ίντιο. Και εδώ ο Δόνης. Φάουλ ήταν στον Βενέτη, όχι στον Καλατζή. Ενώ ο Δόνης ζήτησε από κάποιον παίκτη του να σηκωθεί και να ξεκινήσει προθέρμανση, νομίζω, τον Μπαχράμις, έτσι δεν είναι, Κώστα Πότσαρη? Σωστά. Αυτό μαρτυρά και τον προβληματισμό που έχει για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Φέρστερ έφτασε πρώτος στην μπάλα. Το πλάγιο out όμως είναι για τον ΠΑΟΚ, καθώς στο δικό του πόδι χτύπησε τελευταία πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Βαγγελής. Μπερδεύονται οι παίκτες της Λάρισσας, ο Μπαλάφας, ο Γεωργιάδης, απομακρύνει ο Φέρστερ. Μπαρκαουάν για τον Ίντιο. Μπαρκαουάν που αυτές τις μέρες θα έχει κάποιες επαφές με την διοίκηση του ΠΑΟΚ, όχι ο ίδιος, το ατζέντης του, ο οποίος αναμενόταν στην Θεσσαλονίκη για να συζητήσουν με την διοίκηση του ΠΑΟΚ το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Ρουμάνο και μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Πάσα για τον Μίετσελ. Προσπάθησε να γυρίσει και έτσι το κόρνερ. Ο Μίετσελ που φαίνεται πως μπαίνει στα σχέδια του Λίο Μπενάκερ, του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Πολωνίας, καθώς το ρεπορτάζ έλεγε ότι σήμερα θα βρίσκεται συνεργάτης του Μπενάκερ εδώ στην Τούμπα για να παρακολουθήσει τον Μίετσελ. Δεν ξέρω αν έχει έρθει. Ο Γεωργιάδης εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Βασιλά έβγαλε. Ο Αραμπατζής. Εκόψε ο Βενετίδης. Ο Βασιλά έδωσε στο Λιγκόζη. Πιέζεται από τον Μπαλάφα και παίρνει το πλάγιο out. Εσείς βλέπετε τον Άγγελο Λιγκόζη. Βενετίδης τώρα αλλάζει παιχνίδι για τον Βενέτη. Νταμπίζας. Φέρστερ. Βενετίδης. Λιγκόζης. Προσπάθησε να βρει τον Αλονεύτη. Ο Μπαρκαουάν έβγαλε σε πλάγιο out. Μπαρκαουάν και πάλι κοντά στον Αλονεύτη. Έχω την εντύπωση από την εικόνα έτσι σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά ότι εκτός από τα βασικά του καθήκοντα
ως ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπαρκαγουάν κυνηγάει σε ένα man-to-man τον Αλονεύτη. Μελίσης. Ο Μπαλάφας με τον Μπασιλά. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Πλάγια ότι είναι για τη Λάρισα τώρα. Βενέτης. Από τον Κόσλεϊ για τον Μπασιλά. Τις κόντρες ευνοήθηκε ο Ραμπατζής. Έδωσε για τον Μίετσελ. Και αυτός τον Αραμπατζή. Προσπαθεί να περάσει και τα καταφέρνει από τον Βενετίδη. Τον κυνηγάει ο Δικόζης. Αραμπατζής για τον Μπαλάφα. Αυτός τον Ηλιάδη. Προσπαθεί να περάσει. Έχει κοντά του τον Βενετίδη. Κερδίζει το πλάγιο out. Πλάγιο με τον Αραμπατζή για τον Γεωργιάδη. Έκοψε ο Μπασιλά, ξαναπήρε ο Αραμπατζής. Και φάουλ τώρα για την Λάρισα. Κέρδισε ο Φωτάκης εδώ, σε αυτή τη φάση, από τον Αραμπατζή. Μπαλάφας. Αραμπατζής. Πίσω για τον Μπαρκαουάν. Μελίσης. Ίντιο. Ο Μπαλάφας προσπαθεί να βρει τον Τόργκελε. Απομακρύνει ο Νταμπίζας. Μπαλάφας για τον Μίετσελ. Τόργκελε κατεβάζει. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Στους δέκτες σας ο Παράσκος. Φωτάκης πήρε από τον Μίετσελ, κέρδισε και το φάουλ. Το εκτέλεσε ο Βασιλά, αλλά ο Σκουφίτσας λέει ότι αλλά θα έπρεπε να στήθει πιο πίσω. Και το ίδιο λέει και τώρα ο Νταμπίζας τελικά για τον Φωτάκη. Παίρνει ο Μπαλάφας, δίνει για τον Γεωργιάδη. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Τόργκελ, αλλά με πολύ δυνατή παλιά. Δικόζης. Ο Βενετίδης, η κόντρα από τον Μπαλάφα. Έχουμε φτάσει στο 14ο λεπτό. ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 της Λάρισας από το 2 με το αυτογκόλ του Κόσλεϊ. Εδώ ο Γιώργος Δόνης. Δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι για την ομάδα του και λογικό είναι να είναι προβληματισμένος. Αλονεύτης. Βάλα έξω και πάλι για την Λάρισα. Βασιλά. Φωτάκης για τον Φέρστερ. Κόσλεϊ. Βασιλά. Κόβει ο Γεωργιάδης. Η παλιά του όμως δεν θα περάσει. Τον Γελε κάνει φάουλ. Αλονεύτης κάνει από τον έλεγχο του την μπάλα. Είναι για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Στάθης Αλονεύτης. Και ο Μπαρκαουάν για τον Μπαλάφα.
Ξανά ο Ρουμάνος. Καραμπατζής, Μπαλάφας και Τόργελε. Τόργελε που έχει χώρο μπροστά του, ζητάει την μπάλα ο Γεωργιάδης. Ο Τόργελε κρατάει, τώρα δοκιμάζει το shoot out. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 15. Τον Σάντορ Τόργελε που πήρε πάνω από τη φάση. Βλέπετε, ενώ του ζητάει την μπάλα ο Γεωργιάδης, είναι και ο Μίετσελ. Αυτός προχωράει, δοκιμάζει το shoot και στέλνει την μπάλα έξω από την εστία του Κοτσόλη. Φέρστερ. Λιγκόζης που έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά. Νταμπίζας. Βασιλά. Προς τα πίσω για τον Νταμπίζα. Και τώρα Βενετίδης. Αλωνεύτης. Σέντρα για τον Κόσλεϊ, δεν πέρασε. Μαρκαμάν κατεβάζει την μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και έχουμε out τελικά. Τελέστηκε αμέσως το φάουλ για τον Μίετσελ, ο οποίος δεν ήταν σε θέση offside, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα μπροστά. Καθυστέρησε και έτσι το κέρδος για τον ΠΑΟΚ ήταν ένα corner. Να τον Μίετσελ. Και ξανά βλέπετε, εκτελείται γρήγορα το φάουλ και όντως φεύγει από κανονική θέση ο Μάρτιν Μίετσελ. Στο κόρνερ ο Γεωργιάδης. Η απόκρουση από τον Βενετίδη. Καραμπατζής αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Για το πλάγιο που είναι για τον ΠΑΟΚ. Καραμπατζής. Βενετίδης για τον Βασιλά. Βιάζουν ο Βαγγελής και ο Γεωργιάδης. Βασιλά κρατάει. Και έχουμε πλάγιο out τελικά, η πίεση φέρνει αποτέλεσμα, πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Σέντρα από τον Μπαλάφα, Βαγγελής για τον Ίντιο. Βαγγελής στη σέντρα, προσπάθεια για κεφαλιά από τον Μίετσελ, η μπάλα απομακρύνεται από τον Δικόζη και φτάνει στον Αλωνεύτη. Ο οποίος προσπάθησε να περάσει και από τον Μπαρκαουάν και κέρδισε το φάουλ. Ο Σκουφίτσας κάνει παρατηρήσεις στον Μπαρκαουάν. Εσείς βλέπετε ξανά το φάουλ του Ρουμάνου που θα μπορούσε να του στοιχήσει και την κίτρινη κάρτα. Όμως αρκέστηκε σε μια παρατήρηση ο ρέφερι της αναμέτρησης. Ο Δόνης, από ό,τι μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, μάλλον θα κάνει αλλαγή σε λίγο. Από πού το συμπεραίνεις αυτό, Κωστή? Οφείλω να διατηρήσω την πληροφορία, γιατί μου την μετέφερε κάποιος από την ομάδα της Λάρισας. Μάλιστα. Ο οποίος πήγε κοντά στους παίκτες που κάνουν ζέσταμα και τους ζήτησε να εντείνουν λίγο περισσότερο. Και στο ερώτημα αν σε λίγο ο κύριος Δόνης θα κάνει αλλαγή, η απάντηση ήταν καταφατική. Μάλιστα. Η σέντρα τώρα κακή, απευθείας out από τον Βενέτη, τον βλέπετε. Και εδώ βλέπετε τους παίκτες της Λάρισας που προθερμαίνονται. Είδατε τον Γκούγκα και τον Αντσουέ. Ενώ προθερμαίνεται και ο Μπαχράμης. Νταμπίζας πίσω στον Κοτσόλη. Ενώ σε λίγο θα συμπληρωθούν 20 λεπτά στο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0 από το δεύτερο λεπτό με το αυτό γκολ του Κόσλεϊ.
Μίετσελ, Ηλιάδης, Ίντιο, κερδίζει το πλάγιο out από την παρέμβαση του Βενέτη, ο Βραζιλιάνος. Ποιος έχει δύσκολο έργο στο σημερινό παιχνίδι να καλύψει την αριστερή πλευρά, την οποία λείπει και ο Κωνσταντινίδης και ο Χαραλάμπους. Παλάφας σκέφτηκε λίγο για το αν θα πρέπει να κάνει μια πάσα ή ένα σουτ. Μπερδεύτηκε. Μπαλά όμως έμεινε στην κατοχή των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Βαγγελής τώρα για τον Παλάφα και αυτός τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης προσπαθεί να ξεφύγει εκεί, αλλά ο Βενετίδης βγάζει σε πλάγιο out. Γεωργιάδης. Βαγγελής, άλλο ένα πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Παράσκος κάτι φώναξε στον ίδιο. Με μια σέντρα τώρα από τον Παρκαβάνη, κεφαλιά από τον Βαγγελή. Πάσα για τον Δικόζη, κέρδισε ο Ηλιάδης. Όπως φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό και δεν συνέχισε την προσπάθειά του. Είναι τώρα εκτός αγωνιστικού χώρου πεσμένος. Προφανώς ένιωσε κάποια ενόχληση και τρέχει κοντά του ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Δεν τον βλέπετε εσείς. Μπαρκαουάν. Καλά θα καταλήξει στον Κοτσόλη. Εδώ είναι ο Ηλιάδης. Και από ό,τι μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, ο Γιώργος Παράσκος σήκωσε αμέσως στο Μουμίν για την περίπτωση κατά την οποία ο Ηλιάδης εξαιτίας αυτού του προβλήματος δεν μπορέσει να συνεχίσει. Μελίσης. Παλάφας. Αλλά έξω για τη Λάρισα. Και εδώ είναι η φάση στην οποία χτύπησε ο Ηλιάδης. Βλέπετε, κερδίζει την μπάλα. Και εδώ νιώθει την ενόχληση. Αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και πηγαίνει και πέφτει εκεί. Αλονεύτης. Θα τον σταματήσει ο Μελίσης. Τον Γελεδέπορη βάζει με αντικανονικό τρόπο το πόδι του Βασιλά. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ηλιάδης έχει σηκωθεί. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Γιώργος Οικονομίδης τι είπε στον Γιώργο Παράσχο Κωστή, του είπε ότι μπορεί να συνεχίσει ο Ηλιάδης ή ότι θα χρειαστεί να γίνει αλλαγή? Όχι, να εντείνει την προθέρμανση ο Μουμίν, γιατί πρέπει να γίνει αλλαγή. Ένιωσε ένα τράβηγμα πίσω από τον αριστερό του μυρό ο Στέλιος Ηλιάδης και είπε ότι πρέπει να γίνει άμεσα αλλαγή. Να δούμε τον Βαγγελή τώρα στην πάσα για τον Γεωργιάδη, σε καλή θέση. Το σουτ πρόλαβε εκεί, έβαλε την κόντρα ο Νταπίζας και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Να εδώ ο αρχηγός της Λάρισας, ο οποίος επενεύει άμεσα. Βαγγελής. Παλάφας προσπάθησε να επαναφέρει. Δεν τα κατάφερε. Βασιλά. Τρέχει κοντά του Τόργκελε. Νταμπίζας. Φέρστερ. Βενέτης και πάλι Φέρστερ. Η αλλαγή θα γίνει. Ο Ηλιάδης δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ο Μουμίν είναι έτοιμος για να τον αντικαταστήσει. Που είναι πεσμένο στο χορτάρι, τον βλέπετε. Είναι εμφανές ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δεν μπορεί να συνεχίσει. Ενώ εσείς ξαναβλέπετε την προηγούμενη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με την πάσα στον Γεωργιάδη. Έτρεξε γρήγορα κοντά του ο Νταμπίζας. Απλώσε το αριστερό του πόδι. Σταμάτησε το σουτ του Γεωργιάδη. Είδατε και την αντίδραση του Γιώργου Παράσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Μουμίν είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι στην θέση του Ηλιάδη. Αναγκαστική αλλαγή. Ο Μουμίν που αυτή την εβδομάδα υπέγραψε ένα καινούριο συμβόλαιο με
κάποιες αναπροσαρμογές σε ό,τι αφορά τις αποδοχές του, προς τα πάνω βεβαίως. Ενώ μπήκε και μια ρήτρα στο συμβόλαιο, όπως σωστά συμπληρώνει ο Κωστής Μπότσαρης, δεν τον ακούτε εσείς, για την περίπτωση κατά την οποία υπάρξει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα για να τον αποκτήσει. Αν δεν κάνω λάθος, Κωστή, της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ρω πως ναι, Δημήτρη. Μελίσης. Ο Ίντιο προσπαθεί να βρει μπροστά τον Γκελεϊ Μίετσελ. Βασιλά για τον Βενέτη. Φωτάκης σε μια παλιά για τον Αλονεύτη. Πηγαίνει εκεί ο Μελίσης. Μονομαχούν οι δυο τους. Κέρδισε ο Αλονεύτης. Προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε. Ο Μελίσης διώχνει τώρα. Μίετσελ παίρνει την κεφαλιά. Ελέγχει ο Βενετίδης. Αλλαγή θα κάνει και η Λάρισα. Ο Δόνης θα βάλει τον Μπαχράμι. Θα μας πει σε λίγο ο Κωστής Μπότσαρης ποιον θα βγάλει από το παιχνίδι. Τον Βενέτη, Κωστή Μπότσαρη. Ο Βενέτης είναι αυτός ο οποίος θα βγει. Μάλιστα. Φέρστερ τώρα έχει χτυπήσει στην κόντρα με τον Τόργκελε. Τον βλέπετε. Πεσμένος εκεί δίπλα στη γραμμή. Εδώ είναι η φάση στην οποία βάζει το πόδι του ο Τόργκελε για να διεκδικήσει την μπάλα και κάνει το φάουλ στον Φέρστερ, ο οποίος έχει σηκωθεί. Τώρα θα γίνει η αλλαγή για την Λάρισα. Σε 27 λεπτά έχουμε ήδη δύο αλλαγές, μία για την κάθε ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ αναγκαστική, για την Λάρισα μάλλον για λόγους τακτικής. Ο Δόνης πιθανότατα δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση του Βενέτη σε αυτά τα 27 λεπτά. Έτσι τώρα ήρθε ο Διγκόζης δεξιά. Ο Μπαχράμις πήγε στα χαφ. Και άλλες αλλαγές νομίζω ότι δεν έχουμε. Ενώ εσωτερικές αλλαγές για την Λάρισα. Πιο σημαντική είναι αυτή του Διγκόζη που από αριστερός χαφ ήρθε στο δεξί άκρο της άμυνας. Η απόκριση του Φέρστερ δεν είναι καλή. Ο Ίντιο, η σέντρα από τον Μουμίν, βγαίνει ο Κοτσόλης και μπλοκάρει. Τελεί αμέσως το ελεύθερο βολέ. Καραμπατζής, Γεωργιάδης, Γρατίδης πρώτος στην μπάλα. Και το πλάγιο για την Λάρισα. Κόσλεϊ, Αλονεύτης, θα τον σταματήσει ο Μπαρκαουάν, ξανακερδίζει ο Αλονεύτης. Με το Μελίσι μπροστά του και τον Μπαλάφα κοντά. Νεαρός ΠΑΟΚ θα κερδίσει την μονομαχία. Βενετίδης. Αλονεύτης για τον Καλατζή, ο οποίος υποδείχθηκε σε θέση offside. Έτσι δεν έχει καμία σημασία το γεγονός ότι ο μπάλα κατέληξε στα δίκτυα του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι ο Καλατζής που υποδείχθηκε σε θέση offside και ρωτάει τον βοηθό αν ήταν αυτός τον οποίο υπέδειξε. Να ξαναδούμε εδώ την φάση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει offside. Ήταν λάθος η υπόδειξη του βοηθού. Βενετίδης. Προσπάθεια από τον Κόσλεϊ. Ζητάει ο Μπασίλα. Βγάζει σε πλάγιο άουτο Μπαλάφας. Εδώ ξαναβλέπετε και με τη γραμμή νομίζω ότι είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει offside. Και ο Καλατζής από κανονική θέση έφυγε. Ήταν λάθος η υπόδειξη του πρώτου βοηθού του Ιωσιφόγλου. Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μας.
Βενετίδης. Έχει χτυπήσει ο Μπασιλάκη, αυτό σταματάει ο Βενετίδης. Και συνεχίζει τώρα, αφού είδε ότι ο Μπασιλάκη δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Μπαλάφας του λέει τι κάνεις. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Απλώς θα πρέπει να σταματήσει εκεί η όλη ιστορία και να μην έχουμε περισσότερα νεύρα. Σαν βλέπετε τη φάση από την αρχή, φάουλ του Μπαλάφα στον Μπασιλά. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Σκουφίτσας, αφού η μπάλα πήγε στον Βενετίδη. Ο Βενετίδη σταματάει, δεν βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να σταματήσει το παιχνίδι. Και μετά ξεκινάει μια προσπάθεια. Ο Μπαλάφας του λέει τι κάνεις και μέχρι εκεί έχει δίκιο, αλλά θα πρέπει να σταματήσει. Δεν χρειάζεται περισσότερη κουβέντα, πόσο μάλλον νεύρα και αψημαχίες. Βασιλάκη και ο Μπαλάφας έδωσαν τα χέρια, από ό,τι μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, όσο εμείς βλέπαμε σε επανάληψη την φάση. Διγκόζης για τον Φωτάκη. Βασιλά. Πιέζει ο Βαγγελής. Διγκόζης. Μπαχράμης. Ο Ίντιο, ο Βασιλά, θα του πάρει την μπάλα ο Βαγγελής, Γεωργιάδης για τον Αραμπατζή. Κόβει ο Φέρστερ, έδωσε τον Καλατζή, Βασιλά, Φέρστερ, πάσα για τον Κόσλεϊ. Με λύσεις, σέντρα από τον Αλωνεύτη για τον Καλατζή. Ο την πίεση του Μαρκαουάν κάνει το σουτ, αλλά δεν είναι δυνατό, μπλοκάρει ο Φερνάντες. Εδώ ξανά προσπάθεια από τον Καλατζή και το σουτ χωρίς δύναμη, εύκολη δουλειά για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Υπόδειξη για offside ο Αλωνεύτης. Εδώ ο παίκτης της Λάρισσας που υποδείχθηκε σε θέση offside. Η απόκρουση από τον Ενταμπίζα, ο Μπαχράμης, ο Διγκόζης, ο Μελίσης κόβει, Βαλάφας, Φέρστερ, Ενταμπίζας, Βενετίδης πίσω στον Κοτσόλη. Ξανά για τον Βενετίδη, αλλά έρχεται και ο Αραμπατζής για να κερδίσει την μπάλα. Και το φάουλ από τον Βενετίδη, τον οποίο καλεί κοντά του ο Σκουφίτσας και θα δείξει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Στον Στέλιο Βενετίδη. Ποιος τη δέχεται, αδιαμαρτύρητα. Και δεν θα μπορούσε να συμβεί και κάτι άλλο. Καθαρή περίπτωση κίτρινης κάρτας. Βλέπετε, το προλαβαίνει ο Αραμπατζής. Τσιμπάει την μπάλα και απλώνει τα πόδια. Άσχημο φάουλ, σκληρό πάνω στον Αραμπατζή. Αραμπατζής που βγαίνει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου και νομίζω ότι γρήγορα θα επανέλθει. Φάουλ θα εκτελέσει για τον ΠΑΟΚ Γεωργιάδης. Είμαστε στο 34ο λεπτό. ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 της Λάρισσας. Ο Γεωργιάδης εκτελεί. Η απόκρουση από τον Καλατζή. Πιο μακριά ο Κόσλεϊ. Και ο Ίντιο αφήνει, αφού το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ίντιο εκτελεί προς τον Τόργελε. Βαγγελής κρατάει, περνάει, πέφτει εκεί από το μαρκάρισμα του Δικόζη. Ο Σκουφίτσας λέει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Οι παίκτες της Λάρισσας διαμαρτύρονται για θέατρο του Βαγγελή και ζητούν από τον Σκουφίτσα να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Νομίζω ότι έχει κάνει λάθος ο Σκουφίτσας και σε ό,τι αφορά τον καταλογισμό του κόρνερ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του παίκτη της Λάρισσας. Αν έχουμε τη δυνατότητα για ένα replay, όσο κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο Σκουφίτσας, για να δούμε εδώ. Νομίζω δεν ακουμπάει την μπάλα ο Δικόζης.
Ο Γεωργιάδης πάντως ετοιμάζεται να εκτελέσει. Αυτό το κόρνερ. Η απόκρουση από τον Μπασιλά. Μουμίν. Βασιλά. Καραμπατζής. Περνάει από τον Βασιλά. Είναι για τον Τόργκελε. Αυτός ξανά για τον Καραμπατζή. Ποιος γύρισε στον Τόργκελε που έχει τη δυνατότητα για μια σέντρα. Η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Κοτσόλη. Κοτσόλης που εκτελεί τώρα το ελεύθερο βολέ. Βαλάφας. Βασιλά στον Φέρστερ. Μπαχράμις. Βασιλά και Φέρστερ. Μπαχράμις παίρνει το φάουλ από τον Τόργκελε. Γεωργιάδης έχει έρθει από την αριστερή πλευρά τώρα. Γκόζης κάνει λάθος. Ο Μουμίν προσπαθεί να βρει τον Γεωργιάδη. Θα πει σας γυρίσει στον Κοτσόλη. Αυτός διώχνει μακριά. Βαλάφας. Ψάχνει τον Μίετσελ. Τον βρήκε. Μίετσελ κάνει φάουλ όμως στον Νταμπίζα. Εδώ ο Παράσκος, που συνεχώς κάτι λέει στους παίκτες του. Μπαχράμις. Ταμπίζας. Στη θέση του Γεωργιάδη, όπως σωστά επισημαίνει ο Κωστής Μπότσαρης, βρίσκεται τώρα ο Τόργκελε. Με συνέπεια πάω να έχει προωθημένο μόνο τον Μίετσελ. Η σέντρα του Βενετίδη, απόκρουση από τον Μελίση. Ο Μπαλάφας για τον Μουμίν. Κόβει ο Δικόζης, η μπάλα δεν πέρασε για τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης θα ξαναπάει από την δεξιά πλευρά, ενώ ο Ηλιάδης παρακολουθεί το παιχνίδι από την Φυσούνα που οδηγεί προς τα αποδυτήρια. Αλονεύτης. Πανταλονεύτης κάνει το σουτ, μπλοκάρει ο Φερνάντες. Καλή στιγμή για τη Λάρισα. Η οποία προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις που μέχρι τώρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις. Δικόζης. Βαλάφας. Κερδίζει το φάουλ από τον Κόσλεϊ. Ίντιο. Μουμίν. Ξανά ο Ίντιο. Ο μακριά γυρίζει πίσω στον Φερνάντες. Βασιλά. Μελίσης. Ίντιο. Κόβει ο Μπαχράμις. Ο Βασιλά. Ξανά ο Μπαχράμις. Ο Βαγγελής θα του αποσπάσει την μπάλα. Και πάω μπροστά τώρα. Με τον Βαγγελή να έχει χώρο. Ζητάει ο Γεωργιάδης. Ο Βαγγελής κρατάει. Θέλει να περάσει για τον Αραμπατζή, αλλά δεν τα καταφέρνει. Γεωργιάδης. Έκοψε ο Μπαχράμις. Φέρστερ. Μπαχράμις για τον Μπασιλά. Κόβει ο Μπαλάφας. Και ο Ίντιο για τον Μπαρκαουάν. Καραμπατζής. Μπαρκαουάν. Γεωργιάδης. Έκοψε ο Φέρστερ και ο Βενετίδης γύρισε στον Κοτσόλη. 5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται
1-0 της Λάρισσας. Αλωνεύτης, φάουλ του Μπαλάφα. Σκουφίτσας λέει στον Φωτάκη να πάει πιο πίσω την μπάλα. Λιγκόζης κάνει τη σέντρα, Βασιλά την κεφαλιά και ο Μπαλάφας στον Γεωργιάδη για να ξεκινήσει μια αντεπίθεση τώρα για τον ΠΑΟΚ. Το κυνηγάει ο Μπαχράμης, πάντα ο Γεωργιάδης, ανοίγονται Μίετσελ και Τόρκελε, ο Γεωργιάδης αποφεύγει τον Μπαχράμη, κάνει τελικά μια σέντρα σουτ, κακή επιλογή στο πιο κατάλληλο σημείο αυτή τη αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ και βλέπετε και τον Παράσκο που δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από την επιλογή του Γεωργιάδη, ο οποίος ξέφυγε εδώ πολύ ωραία από τον Μπαχράμη, αλλά τελικά έκανε αυτή την σέντρα σουτ. Και ξαναβλέπετε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ίντιο κρατάει παρά την πίεση που δέχεται και δίνει για τον Αραμπατζή. Αραμπατζής με τον Καλατζή και τον Πενετίδη τώρα να πιέζουν. Παίρνει το πλάγιο out. Μπαλάφας ψάχνει τον Γεωργιάδη. Βενετίδης το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Πλάγιο με τον Αραμπατζή για τον Μίετσελ. Ξανά ο Αραμπατζής, η σέντρα, ο Βασιλά διώχνει και ο Αλωνεύτης τώρα μια προσπάθεια να βγάλει τη Λάρισα στην αντεπίθεση. Πέρασε από τον Μπαρκαουάν, ανοίγεται ο Κόσλεϊ, ήρθε και ο Φωτάκης, η σέντρα, η κεφαλιά του Κόσλεϊ, μπλοκάρει ο Φερνάντες. Ταχύτατη αντεπίθεση για τους Λαρισαίους με τον Αλωνεύτη, αλλά στο τελείωμα, το οποίο βλέπετε εδώ σε επανάληψη, η κεφαλιά του Κόσλεϊ δεν ήταν δυνατή ώστε να απειλήσει τον Φερνάντες. Γεωργιάδης πέρασε από τον Δικόζη, υπάρχει φάουλ και θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Άγγελος Δικόζης. Δικόζης που διαμαρτυρήθηκε αλλά δεν είχε δίκιο, διότι τράβηξε τον Γεωργιάδη, τον έβγαλε από την πορεία του με συνέπεια να μην μπορέσει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που έδωσε ο Σκουφίτσας, βλέποντας αρχικά τον Γεωργιάδη να στέγεται όρθιος. Δύο λεπτά θα είναι ο επιπλέον χρόνος και να απομένει για να συμπληρωθεί το 45 λεπτό, αλλά τρία λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Μίετσελ και Γεωργιάδης κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Το σούτ από τον Μίετσελ, εύκολα ο Κοτσόλης. Βασιλά, φάουλ του Βαγγελή. Φέρστερ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Δικόζη. Ποιος ψάχνει τον Αλωνεύτη, έκοψε ο Μπαλάφας, ο Μίετσελ για τον Μουμίν και αυτός τον Βαγγελή που ξαναδίνει στον Μουμίν. Μπαλάφας,
πολύ δυνατά για τον Γεωργιάδη. Βενετίδης στον Μπασιλά. Φωτάκης. Βενετίδης που ανέβηκε. Γεωργιάδης τον πιέζει. Φέρστερ. Παχράμης. Λάθος στην προσπάθεια για απόκρουση από τον Μπαλάφ, αλλά δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ο Αλονεύτης. Έκανε και φάουλ στον Μελίση. Εδώ ο Μελίσης που σηκώθηκε. Σε λίγο συμπληρώνουμε το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φερνάντες δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Καμπίζας παίρνει την κεφαλιά να βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Μουμίν. Μιέτσελ δεν μπόρεσε, έδιωξε ο Δικόζης, ο Κόσλεϊ. Μπάλα έξω για τους γηπεδούχους. Εδώ ο Κόσλεϊ με το δικό του γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται αυτό γκολ βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 από το δεύτερο λεπτό. Τόργκελε πέρασε από τον Φέρστερ, δεν μπόρεσε να περάσει από τον Νταμπίζα, έχει χτυπήσει κιόλας. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Ούγκρου. Πώς πέρασε, κόπηκε εκεί από τον Νταμπίζα. Καθαρό το μαρκάρισμα. Απλά μετά την μπάλα ο Νταμπίζας βρήκε και τα πόδια του Τόργκελε και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που δείχνει να πονάει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Έχει συμπληρωθεί το δίλεπτο των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο ΠΑΟΚ να εκτελέσει αυτό το φάουλ ή αν ο Σκουφίτσας θα σφυρίξει για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάντως έχουμε διακοπή στο παιχνίδι για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον Τόργκελε. Πηγαίνει τώρα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ίντιο εκτέλεσε το πλάγιο out. Δεν υπήρχε φάουλ, όπως από λάθος σας είπα. Σκουφίτσας βλέπει το ρολόι του. Ο Μίετσελ μαρκάρεται εκεί. Ο Σκουφίτσας λέει ότι πρέπει να συνεχίσει το παιχνίδι. Δίνει out. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 της Λάρισας με το αυτογκόλ του Κόσλεϊ από το δεύτερο λεπτό, σε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν έκρυβε και πολλές συγκινήσεις. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησε. Δεν υπάρχουν αλλαγές από ό,τι μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης. Έχουν γίνει ήδη 2-1 για την κάθε ομάδα στην διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Μια αναγκαστική για τον ΠΑΟΚ. Ο Μουμίν μπήκε στην θέση του Ηλιάδη και μια για λόγους τακτικής για την Λάρισα, καθώς πέρασε το παιχνίδι ο Μπαχράμης στην θέση του Βενέτη. Βενετίδης. Άλλαξε με το Καλατζή. Ξαναέδωσε την μπάλα. Σέντρα δεν πέρασε. Και έχουμε ένα πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Μπαχράμης. Πάσα του Βενετίδη για τον Μπαχράμη. Σέντρα. Βάλα περνάει από πολλούς. Ένα σούτ από τον Δικόζη. Εντελώς άστοχο. Ξαναβλέπετε. Το σούτ του Δικόζη. Βασιλά, Μπαχράμης, έκοψε ο Μπαλάφας. Ο Βενετίδης για τον Αλονεύτη, ο Μπαρκαουάν θα κερδίσει. Μίετσελ, φάουλ από τον Φέρστερ.
εκτέλεσε ο Βαγγελής, έκοψε ο Νταμπίζας, ο Μουμίν για τον Μίετσελ, το Τακουνάκι για τον Τόργελε. Δεν μπορεί να ξαναδώσει τον Πολωνό. Φωτάκης, Κόσλεϊ, Φωτάκης, κόβει ο Βαγγελής. Τόργελε, δεν έφτασε η μπάλα στο Γεωργιάδη. Όλα αυτά μετά την απόκριση του Βενετίδη, κέρδισε προς στιγμή. Γεωργιάδης, Βαγγελής, φάουλ του Φέρστερ. Τέλεσε ο Αραμπατζής, έβγαλε ο Φέρστερ, ο Μουμίν επαναφέρει, offside τον Μπαλάφας, ο οποίος έχετε και τις παρατηρήσεις από τον Σκουφίτσα. Θα το ξαναβλέπετε, καθαρή περίπτωση, offside. Νταμπίζας. Αλλάζει με τον Βασιλά. Προσπαθεί να βρει τον άλλο Νεύτη. Βενετίδης. Σέντρα. Παίρνει και κερδίζει δικεφαλιά. Γκολ 1-1 με τον Φωτάκη η Λάρισα. Τον βλέπετε εδώ. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟ, καθώς υπήρξε ασυνεννοησία εκεί μεταξύ των αμυντικών των γηπεδούχων και ο Φωτάκης σοφαρίζει στο 49 για τη Λάρισα. Πανηγυρισμοί των παικτών της Θεσσαλικής ομάδας και ο Φωτάκης, ενώ ξαναβλέπετε, σέντρα από τον Βενετίδη, ο Ίντιο αντί να πάει προς την μπάλα για να αποκρούσει τραβιέται προς τα πίσω, δεν αφήνει την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη ο Φωτάκης, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και σοφαρίζει. Εποφελούμενος την αδράνεια, το λάθος του Βραζιλιάνου. Έτσι το παιχνίδι αρχίζει ουσιαστικά από την αρχή, μετά την ισοφάριση των Λαρισαίων, οι οποίοι το κυνηγούσαν αυτό το γκολ από την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκαν πολύ δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο μεταλλεύτηκαν το λάθος. Πάσα τώρα για το Μίετσελ που φεύγει από κανονική θέση. Ευκαιρία για τον γκολ, πάσα για τον Τόργελε. Ο ΠΑΟΚ θα χάσει τεράστια ευκαιρία για να πάρει αμέσως και πάλι το προβάδισμα στο σκορ. Ξαναβλέπετε τον Μίετσελ, η πάσα για τον Τόργελε σε κενή εστία. Ο Ούγγρος σουτάρει out. Και εδώ ξανά, βλέπετε δεν υπάρχει κανένα offside, καθώς ο παίκτης στο πάτος, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του μάλιστα, ήταν αυτός που κάλυπτε τον Μίετσελ. Ο ΠΑΟΚ κάνει μοναδική ευκαιρία να απαντήσει στο γκολ. Το οποίο δέχτηκε πριν από λίγο από τον Φωτάκη. Κόσλεϊ. Ο Μουμίν. Ο Μπαλάφας, ο Ίντιο. Μπαχράμις. Νταμπίζας. Κόσλεϊ, ακούμε τον Κωστή Μπότσαρη. Στην φάση του γκολ έξαλλη ήταν οι πανηγυρισμοί στον πάγκο της Λάρισας από την τεχνική ηγεσία αλλά και από τους αναπληρωματικούς. Ενώ σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Παράσχος μπορούμε να πούμε ότι είχε δει το κακό να έρχεται, καθώς από το ξεκίνημα της φάσης φώναζε αρχικά στον Γεωργιάδη, λίγο μετά στον Μίετσελ που δεν μάρκαραν, και όταν το γκολ μπήκε γύρισε στον συνεργάτη του και με το δάχτυλό του έδειξε το μυαλό του σαν να του είπε ότι εγώ στο έλεγα. Ο Ίντιο για τον Αραμπατζή. 52ο λεπτό. Εδώ και 3 λεπτά η Λάρισα έχει ισοφαρίσει με τον Φωτάκη. Και αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ έχασε φοβερή ευκαιρία. Τον Τόργελε σε καινή αιστεία να πλασάρει
Φάουλ. Φάουλ τώρα από τον Μπαρκαουάν που τον καλεί κοντά του. Ο Σκουφίτσας κάνει παρατηρήσεις. Λέει ότι την επόμενη φορά θα κάνει ένα φάουλ σαν αυτό. Θα δει την κίτρινη κάρτα. Εσείς ξαναβλέπετε την απίστευτη ευκαιρία που κάνει ο Τόρκελε. Θα πει σας. Το φάουλ που κέρδισε η Λάρισα θα εκτελέσει τώρα ο Φωτάκης. Σε καλή θέση ο Φέρστερ, 2-1 οι φιλοξενούμενοι. Στο 54, σε διάστημα 5 λεπτών, η Λάρισα πετυχαίνει 2 τέρματα. Εντελώς μόνος ο Φέρστερ, σε αυτή την περίπτωση 2 ολέθρια σφάλματα από την άμυνα του ΠΑΟ και η Λάρισα μπροστά με τον Φέρστερ να κάνει το 2-1. Εδώ ο πάγκος των φιλοξενούμενων που πανηγυρίζουν για αυτό το γκολ του Φέρστερ και ξαναβλέπετε η εκτέλεση του φάουλ και δείτε ο Φέρστερ μόνος, ανενόχλητος, κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Φερνάντες, ο οποίος κινείται εκεί μεν στην πορεία της μπάλας αλλά δεν καταφέρνει να κάνει απολύτως τίποτα. Δείτε, εντελώς μόνος ο Φέρστερ. 2-1 η Λάρισα με ένα εκρηκτικό 8 λεπτό στην διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου από το ξεκίνημα και ένα πεντάλεπτο κατά το οποίο πέτυχε 2 τέρματα. Και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε την έκφραση στο πρόσωπο του Παράσκου. Γεωργιάδης ξέφυγε από τον Βενετίδη. Γεωργιάδης έχει ελεύθερο το πεδίο, το shoot out. Άλλη μία μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δέχτηκε μεν δύο τέρματα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά έχει χάσει και δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Οι προηγούμενοι ασφαλώς ήταν μεγαλύτεροι, δεν το συζητάμε. Η ανεπιτυχής προσπάθεια του Τόρκελε στην κενή εστία. Ήταν και πλάσαρε out και εδώ το shoot του Γεωργιάδη. Ένα ανοιχτό παιχνίδι σε αυτά τα 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο με δύο γκολ από τη Λάρισα και δύο μεγάλες ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ. Συν βεβαίως την πολύ κακή αντίδραση των παικτών της άμυνας του ΠΑΟΚ στα δύο τέρματα που δέχτηκε η ομάδα τους. Το πρώτο με τον ίδιο, αντί να κινείται προς την πορεία της μπάλας για να αποκρούσει, να κάνει βήματα προς τα πίσω και ο Φωτάκης να βρίσκει την ευκαιρία για να πιάσει την κεφαλιά και να ισοφαρίσει, και το δεύτερο μετά την εκτέλεση του φάουλ για την Λάρισα από το Φωτάκη να είναι εντελώς μόνος μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων ο Φέρστερ, ποιος και σκόραρε. Η απόκρουση από το Μελίση. Μπαλάφας έβαλε εκεί το πόδι του. Κοτσόλης μπλοκάρει. Και εκτελεί το ελεύθερο βολέ. Κόσλεϊ. Μελίσης. Πήρε ο Φωτάκης, έδωσε στον Μπασιλά. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Δικόζη, δεν πρόλαβε. Αλλά είναι έξω για τον ΠΑΟ. Καραμπατζής. Κόβει ο Φέρστερ. Καλατζής. Βασιλά. Φωτάκης. Ο Κοτσόλης. Ο Μελίσης κόβει. Ο Βαγγελής με τον Βασιλά. Μπαλάφας. Μιέτσελ. Ο Μουμίν. Η σέντρα του Ίντιο. Ο Τόρκελε αφήνει για τον Μιέτσελ. Γυρίζει αυτός. Κανείς από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην πορεία της μπάλας
Αν και προσπάθησε εκεί να βάλει το πόδι του ο Γεωργιάδης. Βαχράμης τώρα και ο Αλωνεύτης. Έκοψε ο Μελίσης. Βαγγελής πάνω κάτω η μπάλα από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μελίσης πίσω στον Φερνάντες. Μουμίν. Βαλάφας. Γεωργιάδης. Αραμπατζής. Βαλάφας. Θα σταματήσει ο Βενετίδης. Ο Βενετίδης που πιέζεται από τον Αραμπατζή και τον Βαλάφα έδωσε πολύ ωραία για τον Βασιλά. Μαρκαουάν. Μπερδεύτηκε. Λάθος όμως και από τον Μπαχράμι. Γεωργιάδης. Βαγγελής. Από την πίεση του Βασιλά και του Κόσλεϊ κερδίζει φάουλ. Και διαμαρτύρεται. Ο Σκουφίτσας του λέει να ηρεμήσει. Εκτελεί ο Γεωργιάδης η προσπάθεια για κεφαλιά από τον Μπαργκαουάν, αλλά ήταν όχι προς την εστία του Κοτσόλη, ήταν προς τα πίσω. Τόργκελε προσπαθεί να μπει εκεί στη φάση ο Μίετσελ, τα καταφέρνει. Αντα Μίετσελ θέλει να κάνει το σουτ πάνω στον Λιγκόζη. Η σέντρα από τον Ίντιο, βγαίνει ο Κοτσόλης και καθαρίζει τη φάση. Λιγκόζης. Κόσλεϊ. Για τον Μπαχράμι. Play out από την παρέμβαση εκεί του Βαλάφα. Ο Παοκοβίος έχει ανοιχτεί μετά τα δύο τέρματα που δέχτηκε. Ο Παράσκος νομίζω ότι ετοιμάζει αλλαγή. Θα βάλει τον Γκονζάλες. Αυτόν κάλεσε. Αλωνεύτης, κόβει ο Μπαρκαουάν. Το σουτ από τον Καλατζή. Η επέμβαση και πάλι από τον Μπαρκαουάν. Φωτάκης, Γκόζης, Νταμπίζας, κόβει ο Ίντιο, πλάγιο out για την Λάρισα. Κοιτάτε τον Γκονζάλες, τον βλέπετε τώρα καλύτερα, που ετοιμάζεται για να περάσει το παιχνίδι, θα πει ο Ίντιο, από ό,τι μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης. Κόσλεϊ, Αλωνεύτης, ο Μπαρκαουάν, ο Βασιλά για τον Καλατζή, ο Μπαχράμης θέλει να δώσει για τον Αλωνεύτη, έκοψε ο Μπαρκαουάν, ο Βαγγελής και τώρα ο Αραμπατζής. Σέντρα για τον Μίετσελ, Μουμίν, Ίντιο, ξανά ο Μουμίν. Βαλάφας. Θα του πάρει την μπάλα ο Βασιλά. Φωτάκης για τον Κόσλεϊ. Ξανακερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μπαλάφα να πιέζεται και να παίρνει το φάουλ από τον Κόσλεϊ. Πώς θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον Σκουφίτσα. Ο Γκονζάλες είναι έτοιμος για να περάσει το παιχνίδι. Εσείς βλέπετε ξανά το φάουλ του Κόσλεϊ από πίσω στον Παλάφα, για το οποίο είδε την κίτρινη κάρτα ο επιθετικός της Λάρισας. Και ο Βαγγελής έτοιμος για να εκτελέσει το φάουλ.
Η απόκρουση από τον Μπαχράμι. Καλατζής. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Θα εκτελεστεί το πλάγιο αφού πρώτα γίνει η αλλαγή. Φεύγει ο Ίντιο για να περάσει στην θέση του ο Γκονζάλες. Δεύτερη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Γεωργιάδης. Αραμπατζής προσπαθεί να βρει τον Ευαγγελή. Γυρίζει αυτός. Ο Τόργελε γκολ δεν μετράει. Ο βοηθός έχει δώσει out στην προσπάθεια του Βαγγελή να γυρίσει την μπάλα. Εδώ ξανά. Βλέπετε την προσπάθεια του Βαγγελή. Έχω την εντύπωση ότι πρόλαβε πριν βγει η μπάλα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε καλύτερα και να είμαστε πιο σίγουροι. Η απόκριση του Αραμπατζή προς τα πίσω, ο Αλωνεύτης γίνεται κάτοχος της μπάλας, κάνει την πάσα για τον Κόσλεϊ, αυτός καθυστερεί, τώρα το shoot out. Ευκαιρία εδώ για τη Λάρισα για να κάνει τρία τα τέρματά της. Από την λάθος απόκριση του Αραμπατζή. Ο Αλωνεύτης έδωσε στον Κόσλεϊ, τον γύρισε, έκανε αυτό το shoot μακριά από την εστία του Φερνάντες. Λάθος τώρα από τον Παλάφα. Καλατζής για τον Κόσλεϊ. Μπαχράμις πολύ δυνατά για τον Αλωνεύτη, που είχε υποδειχθεί όμως σε θέση offside. Για να δούμε εδώ, μήπως από εδώ καταλάβουμε καλύτερα. Δύσκολο είναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι γυρίζει την μπάλα ο Βαγγελής πριν αυτή περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Βασιλά. Πάσα τώρα από το Φωτάκι για τον Αλωνεύτη, ο οποίος υποδεικνύεται και πάλι σε θέση offside. Έχουμε διαμαρτυρίες από τον Δόνη. Ο Αλωνεύτης θα τη λέει εκεί στο Σκουφίτσα. Ο διαιτητής πηγαίνει στον πάγκο της Λάρισας για να κάνει παρατηρήσεις. Εδώ ξανά προηγούμενη φάση. Υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ στο βάθος, ο οποίος νομίζω κάλυπτε, αν μπορούμε να το δούμε ξανά. Αν υπάρχει δυνατότητα και με την γραμμή. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε παίκτης του ΠΑΟΚ στο βάθος ο οποίος κάλυπτε. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση και νομίζω ότι είναι πιο καθαρά από εδώ, πιο διαφωτιστικό αυτό το replay έτσι όπως το βλέπουμε. Δεν είχε βγει η μπάλα όταν τη γύρισε ο Βαγγελής και έτσι λάθος σταμάτησε το παιχνίδι και ο βοηθός με την υπόδειξη για out. Παρακαλούσα στην πρώτη ευκαιρία να μπορούμε να δούμε ξανά το offside που υποδείχθηκε σε βάρος της Λάρισας. Κόσλεϊ. Βαγγελής. Πάσα για το Μίετσελ. Τους κάνει λάθος στην προσπάθεια να δώσει για τον Γκονζάλες. Φωτάκης. Βασιλά. Διγκόζης. Παλιά για τον Αλωνεύτη. Είναι καλή. Αραμπατζής μπροστά του. Αλωνεύτης παίρνει το κόρνερ. Και εδώ βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Εδώ έτσι όπως το βλέπω είναι σε θέση offside ο παίκτης της Λάρισας. Συνεπώς αδίκως διαμαρτυρήθηκαν από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Με την βοήθεια της γραμμής νομίζω ότι ήταν απολύτως ξεκάθαρη η φάση. Εκτελέστηκε το κόρνερ, προσπαθεί να μπει εκεί ο Νταμπίζας, out. Νταμπίζας ο οποίος διαμαρτύρεται στον Σκουφίτσα. Μπαλάφας.
Μουμίν. Μίετσελ. Ο Μπαχράμις. Ο Μπασιλά. Μπαχράμις τώρα για τον Φωτάκη. Σε μία ακόμη αντεπίθεση Λάρισα από τις πολλές στην διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Για να βγει ο Φερνάντες, αλλά ξαναγύρισε. Η πάσα και το γκολ από τον Κόσλα. Η πάσα από τον Αλονεύτη. 3-1 η Λάρισα στο 68. Η Λάρισα που με αυτές τις αντεπιθέσεις καταφέρνει συνεχώς πλήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Φάνηκε ξεκάθαρα στα δύο πρώτα γκολ που δέχτηκε, και τώρα ένα τρίτο σε αντεπίθεση στο 68 από τον Κόσλε. Η Λάρισα δημιουργεί ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις για να πάρει το διπλό στην Τούμπα. Ξαναβλέπετε η πάσα στον Αλονεύτη. Ο Αλονεύτης, ο οποίος γυρίζει τώρα. Ο Κόσλεϊ εκεί δεν μπορεί βεβαίως να κάνει απολύτως τίποτα ο Φερνάντες. 3-1 για τους φιλοξενούμενους. Ενώ όσο εμείς βλέπαμε τα replay και εξακολουθούμε να βλέπουμε, κίτρινη κάρτα από ό,τι μου έλεγε ο Κωστής Μπότσαρης, είδε παίκτης του ΠΑΟΚ, ποιος Κωστή? Ο Σωτήρης Μπαλάφας, επειδή στο ξεκίνημα της φάσης έκανε την προβολή για να την σταματήσει, ανέτρεψε τον Μπαχράμι. Ο κύριος Κουφίτσας άφησε το πλεονέκτημα και μετά την ολοκλήρωση της φάσης με την επίτευξη του γκολ για την Λάρισα, έδειξε την κίτρινη κάρτα στον μέσο του ΠΑΟΚ. Ο Μπαχράμις, ο οποίος τώρα σηκώθηκε και σιγά σιγά, αφού του έχουν δοθεί και οι πρώτες βοήθειες, βγαίνει εκτός γηπέδου. Λογικά δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Θα τον δούμε σε λίγο να επιστρέφει. Μάλιστα. Πάντως η Λάρισα έχει δημιουργήσει, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, εξαιρετικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάρει το διπλό στην Τούμπα. Η Λάρισα, η οποία πήγε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, ευτύχησε σε διάστημα 5 λεπτών να πετύχει 2 τέρματα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως ανάγκασε, ενώ εδώ βλέπετε το ξεκίνημα της φάσης για τον γκολ, το τρίτο γκολ της Λάρισας, το φάουλ του Μπαλάφα στον Μπαχράμι. Όταν μπήκε τον γκολ και μετά ο Σκουφίτσας γύρισε πίσω και έδειξε την κίτρινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αναγκάστηκε μετά τα δύο γκολ που δέχτηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου να ανοιχτεί, να βγει μπροστά. Αυτό είχε ως συνέπεια να αφήσει πολλούς διαδρόμους και στις αντεπιθέσεις η Λάρισα πέτυχε και το τρίτο γκολ με τον Κόσλεϊ. Φάουλ από τον Αραμπατζή. Ο Βαγγελής εκεί προσπαθεί, ο Αλονεύτης κόντρες. Βαγγελής. Μπαλάφας. Βασιλά. Μαρκαουάν. Βαγγελής. Γεωργιάδης. Και το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. 20 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βαγγελής παίρνει φάουλ από τον Μπασιλά, ο οποίος θα δει τώρα την κίτρινη κάρτα. 4 κίτρινες για παίκτες της Λάρισας. Ο Κόσλε, ο Ντιγκόζης, ο Μπασιλά και ο Βενετίδης. Γεωργιάδης εκτελεί η απόκρουση από τον Φωτάκη. Ο Μουμίν προσποιείται. Κλείνεται από τον Ντιγκόζη. Αλλά out στο γύρισμα του Μουμίν. Ο Δόνης ετοιμάζει αλλαγή. Θα βάλει ποιον, Κωστή Μπότσαρη? Δεν ξέρουμε ακόμα. Μόλις ενημερωθούμε θα σας το μεταφέρουμε αμέσως. Καλατζής για τον Αλονεύτη. Καραμπατζής. Ο Αλονεύτης είναι πεσμένος στο χορτάρι. Ο Σκουφίτσας λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Να μην πετάξει την μπάλα έξω ο Αραμπατζής. Βαγγελής. Τώρα του λέει
να πετάξει την μπάλα έξω. Καθώς ο Αλονέφης εξακολουθεί να είναι πεσμένος εκεί και να δείχνει ότι πονάει. Εδώ είναι η φάση στην οποία χτύπησε με το μαρκάρισμα του Μπαρκαουάν. Και υπήρχε φάουλ εδώ βέβαια, στο οποίο δεν έδωσε ο Σκουφίτσας. Ο Αλεξάνδρου θα πει Κωστή Πότσαρη. Κωστάκη, αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια μας ακριβώς, ο κύριος Ντόνης ρώτησε τον Μπαχράμι αν πρέπει να τον αντικαταστήσει. Ο ίδιος απάντησε μην τη χαλάς την αλλαγή, ας την αμπορώ και θα συνεχίσω. Ο Δεσλάρισσας, ο Βασιλά συγκεκριμένα. Πετάει την μπάλα σε ένα πλάγιο out εκεί κοντά στο corner, διαμαρτύρεται γι' αυτό ο Μπαρκαουάν. Καθώς πήρησαν το fair play οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε στη συνέχεια ο Βασιλά δεν ήταν και πολύ fair. Βαγγελής. Γεωργιάδης, Μουμίν, δοκιμάζει το σούτ, η επέμβαση από το Κοτσόλι, κόρνερ. Στο 74. Ξαναβλέπετε το δυνατό σούτ του Μουμίν και η αντίδραση από τον Κοτσόλι, ο οποίος πετάγεται εκεί και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Μπαχράμης θα βγει και στην θέση του θα περάσει ο Αλεξάνδρου. Τέλεσε ο Γεωργιάδης στο κόρνερ, η κεφαλιά του Μπαλάφα, η απόκρουση από τον Κόσλεϊ. Κόσλεϊ μακριά τώρα για τον Αλονέφτη. Και αυτός ακόμη πιο μακριά σε πλάγιο out. Παρασκός ετοιμάζει και την τρίτη αλλαγή, θα βάλει ένα πιτσιρικά τον Αθανασιάδη. Ο οποίος νομίζω ότι είναι ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα των νέων, έτσι είναι Κωστή Πότσαρη. Σωστά, και στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης με τον Άρη ήταν αυτός που σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του στη νίκη του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο Δικός μακριά. Βγάει και ο Αλεξάνδρου και ο Αραμπατζής. Γεωργιάδης. Μπαλάφας. Βαγγελής, πέφυγε τον Αλεξάνδρου, κάνει τη σέντρα, ο Μίετσελ κερδίζει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Νταμπίζα. Νταμπίζας ο οποίος διαμαρτύρεται, και το αρχηγός της Λάρισσας και ξανά η φάση, στην οποία δίνει το φάουλ ο Σκουφίτσας. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι για τον πιτσιρικά, τον Αθανασιάδη, που ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι. Γκονζάλες, Μουμίν και Βαγγελής κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Είναι σε πολύ καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Θα γίνει πρώτα η αλλαγή και μετά η εκτέλεση του φάουλ. Βγαίνει ο Μπαλάφας για να μπει στην θέση του ο Αθανασιάδης. Να δώσε εδώ. Ο Βαγγέλης εκτελεί τελικά, η επέμβαση και πάλι από το Κοτσόλι σε πλάγιο out. Σε ετοιμότητα για μία ακόμη φορά ο goalkeeper της Λάρισσας. Ο Μίετσελ προσπάθησε εκεί, ο Φέρστερ έβγαλε. Ο Γκονζάλες σε νέα σέντρα, μπλοκάρει τώρα ο Κοτσόλης. Όλα αυτά 13 λεπτά πριν το τέλος, η Λάρισσα να προηγείται 3-1 του ΠΑΟΚ.
Δικόζης. Μελίσης γύρισε στον Φερνάντες. Βασιλά. Μαρκαουάν για τον Αραμπατζή. Γεωργιάδης. Μαρκαουάν. Γονζάλες. Τον Καλατζή εκεί. Μελίσης. Μπαμπίζας όπως πλάγι ο out, αλλά υπάρχει φάουλ του Τόργελε. Έτσι η κατοχή της μπάλας είναι για τους Λαρισαίους. Αλωνεύτης. Μουμίν. Το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Χρόνος κυλάει υπέρ τους, ασφαλώς. Αλωνεύτης, Πυροβαγγελής. Ραμπατζής, Μαρκαουάν. Σε λίγο θα βάλει τον μπάλα στην θέση του Καλατζή ο Ντόνης. Σφύριγμα του Σκουφίτσα τώρα για φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ραμπατζής στον Γεωργιάδη, φάουλ του Βενετίδη. Ο Γκονζάλες εκτελεί. Στην πορεία της μπάλας ο Τόργκελε, νέα επέμβαση από τον Κοτσόλη. Προσπαθεί εκεί ο Αθανασιάδης η κόντρα και έχουμε out. Ξαναβλέπετε πως ο Τόργκελε παίρνει την κεφαλιά και ενστικτώδης η απόκρουση από τον Κοτσόλη. Έχει χτυπήσει παίκτης της Λάρισας, ο Κοτσόλης λέει κάτι στον Μπαρκαουάν. Ο Κος λέει είναι. Βλέπετε πιάνει τη μέση του. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Ξανά εδώ, φάση στην οποία χτύπησε ο Κος λέει στην σύγκρουση με τον μικρό, με τον Αθανασιάδη, που προσπάθησε εκεί να κερδίσει την κόντρα. Ο Βάλλας είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι. Ο Ντόνης νομίζω ότι περιμένει να δει αν μπορεί να συνεχίσει ο Κόσλεϊ ή όχι. Σας βλέπετε τον Παράσχο, ενώ περιμένουμε πάντα να δούμε αν ο Κόσλεϊ είναι σε θέση να συνεχίσει ή όχι, για να αποφασίσει ανάλογα και ο Ντόνης, ο οποίος έχει το μπάλα έτοιμο για να τον περάσει το παιχνίδι. Δεν σκόπευε να βγάλει τον Κόσλεϊ. Τον Καλατζή σκόπευε να βγάλει. Βασίλη! Φερνάντες. Έλα να δουλεύουμε και όλα θέλουμε. Θανασιάδης. Ο Μουμίν για τον Μίετσελ. Φάουλ του Φέρστερ.
Ο Κόσλεϊ μπορεί να συνεχίσει. Οπότε θα βγει ο Καλατζής, όπως το είχε προγραμματίσει ο Τόνης, για να περάσει ο Βάλλας. Ραμπατζής. Ο Βαγγελής γυρίζει. Έχει βγει η μπάλα, λέει ο βοηθός. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα βγει ο Καλατζής, τον βλέπετε εδώ, και στη θέση του θα περάσει ο Βάλλας, έτσι ολοκληρώνει με τις αλλαγές και η Λάρισα. Φάουλ του Κόσλεϊ στον Μπαρκαουάν. Γεωργιάδης. Παράσκος φώναξε στον Αθανασιάδη να πάρει θέση πίσω από τους δύο επιθετικούς, από τον Μίετσελ και τον Τόργελε. Ο Αγγελής πήρε την κόντρα, έδωσε για τον Αραμπατζή. Το σκόπηκε από τον Αλεξάνδρου, το πλάγιο είναι για τον Πάουκ. 6 λεπτά πριν το τέλος. Πάουκ Λάρισα 1-3. Ο Αγγελής κάνει λάθος. Το Βιοβάλλας, ο Λονεύτης δίνει στον Βασιλά. Βενετίδης, φάουλ του Μπαρκαουάν στον Κόσλεϊ. Μπαρκαουάν, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό το σκληρό φάουλ. Βενετίδης εκτέλεσε. Γκονζάλες, Μουμίν, Τόργελε. Εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Ταμπίζας. Φάουλ του Κόσλεϊ στον Μπαρκαουάν. Αραμπατζής. Γεωργιάδης. Κόπηκε από τον Βενετίδη με φάουλ. Βαγγελής. Μουμίν. Βαγγελής για τον Αραμπατζή. Η σέντρα. Η απόκριση του Φέρστερ. Ο Μουμίν. Νέα απόκριση από τον Φέρστερ. Και ο Κόσλεϊ εκεί που μάχεται. Κερδίζει όμως ο Μπαρκαουάν και δίνει στον Ευαγγελή. Γεμίζει αυτός προς την περιοχή της Λάρισας, η απόκριση από τον Ταμπίζα. Ο Βάλλας, ο Φωτάκης, ξανά ο Βάλλας. Μπαρκαουάν. Κόβει ο Βάλλας, Αλεξάνδρου. Μπαρκαουάν. Γκονζάλες. Μελίσης. Αθανασιάδης. Κόντρα εκεί από τον Νταμπίζα. Αραμπατζής. Μία τσελάψη, αλλά δεν υπήρχε συμπαίκτης του για να εκμεταλλευτεί αυτή την ενέργεια. Ο Βασιλάπεσμένος τώρα κέρδισε το φάουλ. Ο Σκουβίτσας του λέει να σηκωθεί. Εδώ είναι το φάουλ που κέρδισε ο Βασιλά. Ενώ μπήκαμε στο 88 λεπτό. Λάρισα κρατάει αυτό το προβάδισμα με δύο τέρματα. Προηγείται 3-1 του ΠΑΟΚ.
Ιγκόζης. Φάουλ κερδίζει ο Φωτάκης. Από το δικό του γκολ ξεκίνησαν όλα τα καλά για την Λάρισα στην διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Σοφάρισε ο Φωτάκης, λίγο αργότερα εκτέλεσε για ένα φάουλ από το οποίο ήρθε τον γκολ του Φέρστερ, το 2-1. Καραμπατζής. Γέμισμα, απόκρουση από τον Φέρστερ, ο Φωτάκης, ο Κόσλεϊ. Ο Αλεξάνδρου για τον Μπασιλά ή τον Φωτάκη. Εκτός περιοχής ο Φερνάνδες απομακρύνει. Άλλον έρθεις τώρα που υποδεικνύεται σε θέση offside. Ένα λεπτό ακόμη για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Περιμένουμε και τον τέταρτο να δείξει τον χρόνο των καθυστερήσεων. 5 λεπτά θα είναι, από ό,τι μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης. Αλλά τώρα που κάνουν εκεί ο Τόργελ, ο Μίετσελ. Νικόζης. Κόβει ο Γονζάλες. Νικόζης. Δεν μπορούσε να βρει τον Κόσλεϊ. Προλάβε εκεί ο Αραμπατζής. Βασιλά. Φωτάκης. Πλάγιο είναι για την Λάρισα. Τέταρτος δείχνει τώρα τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, τον βλέπετε κι εσείς. Έχουν αρχίσει να μετράνε. Αλονεύτης, Μαρκαουάν, Αραμπατζής, φάουλ του Αλεξάνδρου. Σέντρα προς την περιοχή της Λάρισσας, μπλόκαρε ο Κοτσόλης. Και εκτελεί τώρα το ελεύθερο βολέ. Αραμπατζής, άσχημο κοντρόλ. Μαρκαουάν προσπαθεί να διορθώσει, παίρνει το φάουλ από τον Κόσλεϊ. Παράσχος. Φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος αφού είδε την ομάδα του να καταραίει στην διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Να δέχεται με πολύ μεγάλη ευκολία τα δύο γκολ της σοφάρισης και αυτό που έδωσε το προβάδισμα στη Λάρισα από τεράστια αμυντικά λάθη. Και βεβαίως από εκεί και πέρα τα πράγματα, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, έγιναν πολύ εύκολα για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Βαγγελής βλέπει κίτρινη κάρτα, καθώς ο ΠΑΟΚ βγήκε μπροστά. Υπήρχαν διάδρομοι ούτως ώστε να φεύγουν γρήγορα στις αντεπιθέσεις οι παίκτες του Ντόνι. Και σε μία από αυτές ήρθε και το τρίτο γκολ από τον Κόσλεϊ. Ενώ εδώ βλέπετε ξανά το φάουλ του Βαγγελή στον Βενετίδη. Ένα φάουλ που στήχησε στον παίκτη του ΠΑΟΚ την κίτρινη κάρτα. Μπήκαμε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Γεωργιάδης. Τόργελε. Αλλά κοντράρι στον Νταμπίζα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Μουσική.
Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Γκονζάλες. Η απόκρουση από τον Νταμπίζα. Και δεύτερο κόρνερ στην σειρά για τον ΠΑΟΚ. Με πάσα τώρα ο Γκονζάλες για τον Γεωργιάδη. Προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο. Μπαρκαουάν. Βγήκε η μπάλα και είναι για τον ΠΑΟΚ. Γκονζάλες. Μπαρκαουάν. Πέρασε από το Βενετίδη. Έκανε και τη σέντρα. Ο Βάλλας σε πλάγιο άλλο. Μπαρκαουάν εκτελεί δυνατά. Η απόκρουση από τον Βενετίδη. Ο Μουμίν στον Αραμπατζή. Ο Βάλλας. Και η υπόδειξη για offside από τον βοηθό. Γεωργιάδης. 1,5 λεπτό ακόμη. Σέντρα. Μίετσελ. Απόκρουση από τον Βάλλα. Μουμίν. Δοκιμάζει το σουτ. Out. Λάρισα θα πάρει μια πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Μια νίκη η οποία θα την οδηγήσει στους 31 βαθμούς. Μακριά από ανησυχίες και προβλήματα. Και θα της δώσει το δικαίωμα να κυνηγάει ένα στόχο τον οποίο είχε από το ξεκίνημα της περίοδου. Να μπορέσει δηλαδή να πάρει μια από τις θέσεις που οδηγούν στο κύπελλο UEFA. Βενετίδης. Φάουλ από τον Μπαρκαουάν. Ποιος είναι πολύ εκνευρισμένος. Ξαναβλέπετε εδώ το φάουλ που έκανε. Αραμπατζής. Σκουφίτσας σε λίγο θα σφυρίξει για την λήξη του παιχνιδιού, καθώς συμπληρώθηκε και το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Και σφυρίζει τώρα. ΠΑΟΚ Λάρισα 1-3. Πολύ μεγάλη νίκη για τους Θεσσαλούς. Μια νίκη την οποία αξίζανε με την εμφάνισή τους στο δεύτερο ημίχρονο. Καθώς κυριάρχησαν. Εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως και με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τον έφεραν σε δύσκολη θέση, πετυχαίνοντας τα δύο γκολ μέσα σε ένα πεντάλεπτο από το 49 μέχρι το 54, με τον Φωτάκη αρχικά ισοφάριση και με τον Φέρστερ μετά το 2-1. Ο ΠΑΟΚ ανοίχτηκε. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο εύκολα για την Λάρισα, η οποία είχε πολύ συχνά την ευκαιρία να βγαίνει σε αντεπιθέσεις. Σε μία από αυτές με τον Φέρστερ πέτυχε και το 3-1. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ απλά για την ομάδα του Γιώργου Ντόνι, προκειμένου να πετύχει αυτή την μεγάλη τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος προσπάθησε μεν να αντιδράσει άμεσα μετά τα δύο τέρματα, αλλά έχασε εκείνη την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τόργελε και από εκεί και πέρα κατέρευσε.